την ώρα που θα έπαιρνε το λόγο ο ειδικός αγωγητής του κομμάτου σας. Στη σειρά σας δηλαδή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε, όχι μόνο αυτές τις δύο μέρες, αλλά και τις προηγούμενες στις επιτροπές. Μέχρι και για εξωγήινους μάθαμε σήμερα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν μοιράστηκε αυτή του την εμπειρία με τους εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με τους οποίους συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε πριν από λίγο καιρό. Ας είναι. Τώρα, ορισμένα από αυτά που ακούστηκαν ήταν απλώς ομοφοβικά παραλυρήματα, μισαλόδοξες διακηρύξεις ενάντια στο διαφορετικό, ανερυθρίαστα ψεύδη για τα οποία αρκεί μια απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου για να αποδεχθεί το αστήριχτο και το διάτριτο. Για όλα αυτά δεν θα άξιζε ειλικρινά να πάρει κανείς και καμιά το λόγο για δεύτερη φορά. Υπήρξαν όμως και άλλες επιθέσεις στο νομοσχέδιο, επιθέσεις οι οποίες εκκινούσαν από μια δήθεν υπεύθυνη αφετηρία, επιθέσεις τις οποίες δυστυχώς συνέκλυναν διαφορετικοί πολιτικοί χώροι. Ακούσαμε λοιπόν ότι δεν αρκεί το πώς βιώνει το άτομο την καθημερινότητά του, πώς δεν αρκεί η προσωπική αίσθηση του σώματος, πώς ο αυτοπροσδιορισμός είναι ανεπαρκή συνθήκη για να αποφασίσει κάποιος την ταυτότητα του φίλου του. Χρειάζεται, είπαν, και η επιστημονική άποψη των ειδικών επιστημόνων. Παραγνωρίζοντας και αποσιωπώντας έτσι πως η επιστήμη δεν είναι, δεν υπήρξε και ούτε θα είναι ποτέ κάτι ουδέτερο και υπερβατικά αντικειμενικό. Χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει πως σε τέτοια λεπτά ζητήματα δεν πρέπει να υπάρχει να συμμετέχει η επιστημονική κοινότητα. Ακριβώς το αντίθετο. Όμως, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι η έλλειψη της επιστημονικής γνωμάτευσης που σας εμποδίζει να ψηφίσετε υπέρ του νομοσχεδίου. Έπρεπε να βρει η Νέα Δημοκρατία ένα πρόσχημα για να διαφοροποιηθεί. Δεν ήταν εύκολο να βρουν κάτι άλλο να πούν χωρίς να κουρελιάσουν ό,τι έχει φτιασιδωθεί ως φιλελεύθερο προσωπείο της παράταξης. Δεν ήταν δυνατόν να υπερψηφίσουν, διακινδυνεύοντας να διαρρήξουν τους δεσμούς τους με ακροατήρια και δεξαμενές ψήφων του ακροδεξιού χώρου. Άλλωστε, κορυφαία στελέχη του κόμματος είναι ομογάλακτα με αυτά τα ακροατήρια. Δεν είχαν προτείνει τίποτα στις επιτροπές, έκαναν μία πρόταση. Ευτυχώς που δεν έφεραν μία τέτοια πρόταση όταν ήταν κυβέρνηση, γιατί αν κρίνουμε από το τι λέει αυτή η πρόταση, είχαμε να φοβηθούμε τα χειρότερα. Πέρα όμως από τα νομικά επιχειρήματα, κυρίες και κύριοι, για τα οποία άλλοι συνάδελφοι είναι ειδικότεροι, υπάρχουν τα επιχειρήματα που μας προσφέρει η ίδια η ζωή. Και θα μου δώσετε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει την απελπισία, την ασφυξία, την ειρωνία, την παρενόχληση, τον κακοποιητικό λόγο που υφίστανται οι διεμφυλικοί έφηβοι στο περιβάλλον τους και ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον. Πώς να κλείσει κανείς τα μάτια σε όσα καταγγέλουν με τα προσωπικά τους βιώματα τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πώς να κλείσει κανείς τα αυτιά όταν μιλούν οι γονείς των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών εφήβων όπως έκαναν στην Επιτροπή της Βουλής. Πώς μπορεί να προσποιείται κάποιος τον αδιάφορο όταν γνωμοδοτεί υπέρ του δικαιώματος των εφήβων στη φιλομετάβαση ως συνήγορος του πολίτη. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία επιχειρημάτων ενάντια στο νομοσχέδιο, μια κατηγορία που δυστυχώς ευτύχησε να πάρει ευρεία δημοσιότητα από πολλά μέσα ενημέρωσης. Και πρόκειται για επιχειρήματα που σε συμπίκνωση τι λένε. Λένε πως ένα τέτοιο σχέδιο νόμου βάζει βόμβα στα θεμέλια της οικογένειας, βλάπτει τα ήθη της κοινωνίας. Αναρωτιέμαι όμως, τι βλάπτει περισσότερο την οικογένεια? Η στάση εκείνη που εξοβελίζει το ασυνήθιστο, το διαφορετικό παιδί, που το περιθωριοποιεί πρώτα-πρώτα ενδοοικογενειακά, που το σπρώχνει στην αυτοκτονία, που το καταπιέζει να αρνηθεί το τι νιώθει μέσα του, ή η στάση εκείνη οικογενειακή που δείχνει αγάπη, αποδοχή και σεβασμό προς κάθε μέλος της, άντρα, γυναίκα, διεμφυλικό, μεσοφυλικό. Αναρωτιέμαι επίσης τι προωθεί την κοινωνική πρόοδο και την κοινωνική απελευθέρωση. Η αιμονή σε στάσεις και σε ήθη που αδιαφορούν για τα δικαιώματα των λίγων, των ευάλωτων, ή η υπέρβαση των κοινωνικών αδικιών, ο κοινωνικός μετασχηματισμός στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης. Με αυτά τα λόγια θέλω να κλείσω εδώ. Θα μου επιτρέψετε όμως, κύριε Πρόεδρε, με την ιδιότητα της επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να προβώ σε μία απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί ακούστηκε μία ανακρίβεια διαστόματος της συναδέλφου της κυρίας Κασιμάτη, η οποία
τόνισε ότι υπάρχει ένα ψήφισμα για τη Θράκη το οποίο έχει περάσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μία διευκρίνηση λοιπόν, πρόκειται για πρόταση ψηφίσματος η οποία δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς που το υπογράφουν. Είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι συνάδελφοι. Η πρόταση αυτή ψηφίσματος έχει παραπεμφθεί για consideration, όπως λέγεται, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό, σε όσους γνωρίζουν τη συνήθη πρακτική, σημαίνει παραπομπή στις καλένδες τις περισσότερες φορές. Μέχρι να φτάσει, εάν φτάσει στο σημείο να αποτελεί κείμενο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα και καλό είναι να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Θα ήθελα να πω λοιπόν πως και η υπερψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας για την οποία γίνεται λόγος δίνει μια αποστομωτική απάντηση και βοηθάει στο να μην υπάρχουν και να μην εγείρονται αιτιάσεις τέτοιου είδους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε. Ο συνάδελφος κύριος Παναγιωτόπουλος έχει το λόγο από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε, κυρία Κασιμά?